απόψε το καλύτερο επιτελείο νομικών, οικονομολόγων και ανθρώπων που γνωρίζουν τα πράγματα θα είναι κοντά σας να σας τα αναλύσουν όλα. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί όλα αυτά τα χρόνια ο αξιότιμος κύριος καθηγητής, ο εξαιρετικός οικονομολόγος, ο κύριος Γκρίγκας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, θα απαντήσουν σε μείζωνα θέματα. Τα θέματα δεν τελειώνουν ποτέ. Απλά κάποια στιγμή κάποια επαγγέλματα ανανεώνονται για να μην πεθάνουν ολοκληρωτικά. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Βουλευτά, κύριε Γενική Γραμματέα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Περιφερειακή Σύμβουλη, Πρόεδρε του Οικονομικού Επιμελητηρίου των Φοροτεχνών, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στην απόψινή μας εκδήλωση και σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Το Επιμελητήριο Φθιώτιδας, στο πλαίσιο ενημέρωσης των επιχειρήσεων μελότου, πραγματοποιεί σήμερα αυτή την εκδήλωση σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Φθιώτιδας και την Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Ανατολικής Θερεάς. Και οφείλω να δώσω ιδιαίτερες ευχαριστίες στους εκλεκτούς ομιλητές μας και τους ευχαριστώ γι' αυτό και στον κύριο Αυτιά, στον καθηγητή, τον κύριο Μητρόπουλο, στον κύριο Κρίγκα και συντοπίτη μας, στον κύριο Μπολόφη, τον κύριο Πετρόπουλο και τον κύριο Κολοβό που αποδέχτηκαν την πρότασή μας και βρίσκονται σήμερα μαζί μας. Σήμερα θα μας δοθεί η ευκαιρία να ενημερωθούμε για θέματα που έχουν να κάνουν με το νέο φορολογικό τοπίο, με την απασχόληση και με τον τρόπο που θα φορολογηθούν οι αυτοαπασχολούμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Θα ενημερωθούμε για τα ασφαλιστικά ζητήματα με την ψηφιακή κάρτα που θα ξεκινήσει, όπου εκεί πραγματικά υπάρχει μεγάλο θέμα για το πώς θα το υλοποιήσουμε. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Με χαρά συνδιοργανώνουμε το Επιμελητήριο και με την έτερη Ομοσπονδία αυτή την ημερίδα να καλωσορίσουμε τους εκλεκτούς προσκεκλημένους που έχουμε εδώ σήμερα. Θεωρώ, είμαι σίγουρος ότι θα γίνουμε σοφότεροι με αυτά που θα ακούσουμε και θα μπορέσουμε να λύσουμε πολλές απορίες, γιατί οι εξελίξεις, όπως γνωρίζετε, τρέχουν κάθε μέρα και δεν μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε παρά να απευθυνθούμε σε ειδικούς ανθρώπους, όπως είναι οι εκλεκτοί προσκεκλημένοι μας εδώ σήμερα. Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, ως Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Νομού Φθιώτιδας, έχοντας επίγνωση της κατάστασης που επικρατεί στην αγορά, την κοινωνία και την κοινωνία των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και των αυτοαποσχολούμενων, πραγματοποιούμε σήμερα, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο, ενημερωτική ημερίδα με θέμα νέο φορολογικό ασφαλιστικό τοπίο για τις επιχειρήσεις μετά την ψήφιση των νόμων 5053 του 2023 και 5078 του 2023. Όπως γνωρίζετε, συνάδελφοι, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μικρομάγαζα είναι πολλά και σημαντικά, τόσο ασφαλιστικά, εργατικά, όσο και φορολογικό. Σας καλωσορίζουμε όλους, καλωσορίζουμε τους εκλεκτούς εισηγητές, χαιρετίζουμε τη σημερινή ημερίδα, ευχόμαστε στο τέλος της ημερίδας όλοι να φύγουμε σοφότεροι και χωρίς απορίες. Κύριε Πρόεδρε του Επιμελητηρίου, κυρίες και κύριοι, όπως είπε ο κύριος Αυτιάς, ως πρώην δήμαρχος αλλά και τώρα βουλευτής, επιτρέψτε μου να σας καλωσορίσω στη Λαμία, κύριε καθηγητά, αγαπημένα μου κύριε Κρίγκα, κύριε Αυτιά, σε μια ημερίδα που έχει σχέση με την τσέπη μας και τη ζωή μας. Και τα δύο αυτά είναι ζέοντα και κρεμόμαστε πλέον από τα χείλη σας για να μπορέσουμε να λύσουμε απορίες και να μπορέσουμε να έχουμε μια σφαιρική εικόνα για το πού πάει αυτή η κατάσταση. Εύχομαι λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, πάντα τέτοιες καλές πρωτοβουλίες. Καλή επιτυχία στην ημερίδα. Είναι ωραίο να γίνονται τέτοιες ημερίδες, ειδικά όταν έχουν να ενημερώσουν επαγγελματίες. Εμείς, σαν φοροτεχνικοί, κουβαλάμε όντως πολύ μεγάλο φορτίο, αλλά ο σύγχρονος επιχειρηματίας πρέπει να είναι ενημερωμένος. Σε αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, χαιρετίζουμε την σημερινή ημερίδα και ελπίζουμε να βοηθήσουμε όσο γίνεται περισσότερο σε αυτή. Καλώς ήρθατε. Μπήκα στην αίθουσα και απέναντί μου βλέπω δύο κυρίους. Ρώτησα από πού είναι. Μου λέει ο Χρήστος ο Γκρίγκας, είναι από το Δομοκό και είναι δύο αδέρφια σαν δύο σταγόνες νερό. Σηκωθείτε όρθιοι να σας δούνε. Σηκωθείτε, σας παρακαλώ. Σηκωθείτε. Παναγία μου. Γυρίστε να σας δούνε. Γυρίστε να σας δούνε. Είναι απίστευτο, παιδιά. Τους ξέρετε. Ωραίοι. Λοιπόν, κανόνισε το Σαββατοκύριακο να δώσει τηλεόραση.
Έτσι. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλες και όλους και από μένα. Αγαπητέ Πρόεδρε, εξαιρετικοί ομιλητές, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να μεταφέρω τους χαιρετισμούς και τις ευχές για μια πολύ επικοδομητική συζήτηση σήμερα εδώ του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του κ. Λευτέρη Αυγενάκη. Εγώ αυτό που ήθελα απλώς να συνεισφέρω και να προσθέσω είναι ότι στη συνέχεια και του πρόσφατου νόμου του Υπουργείου που ψηφίστηκε, μέσα στον οποίο υπάρχουν και σχετικές διατάξεις που αφορούν στα επιμελητήρια και μάλιστα στη σύσταση αγροτικού τμήματος, αλλά και τη δημιουργία ενός καινούριου Μητρώου κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, αυτό που ήθελα να σας πω και να σας μεταφέρω είναι τη χαρά και την τιμή που κάνετε και εσείς σαν επιμελητήρια και όλος ο σύνδεσμός σας, προκειμένου να διοργανώνετε τέτοιου είδους ενημερωτικές εκδηλώσεις για τα υπόλοιπα επαγγέλματα που εκπροσωπούνται στο επιμελητήριο και έτσι να συνεχίσουμε και να ξεκινήσουμε αντίστοιχα και για τους παραγωγούς μας, τους αγρότες μας, τις ομάδες παραγωγών και τους εταιρισμούς. Με αυτά τα λόγια να σας δώσω τους χαιρετισμούς και καλή επιτυχία στην εκδήλωσή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Καλησπέρα σε όλους. Κύριε Αυτιά, καλώς ήρθατε. Χαίρομαι πολύ που βλέπω το φίλο μου τον Χρήστο. Παίζατε μπάσκετ μαζί, έμαθα, Είμαστε δύο ομάδα. Δεν πείτε. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ και οι υπόλοιποι προσκλημένοι. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει η επικοινωνία πέρα από τα μέλη μας σε ένα οικονομικό επιμελητήριο που έχουμε μπει σε μια διαδικασία ενημέρωσης και συνεχώς επιμόρφωσης, να υπάρχει επικοινωνία με τους επαγγελματίες και της πόλης, αλλά και γενικότερα τους επαγγελματίες. Ο καλός μου φίλος του Λαμία Report μου λέει: Γιώργο, μπορείς να έρθεις Θερμοπύλες? Λέω: θα έρθω. Τη Δευτέρα έχουμε και επιμελητήριο και θα πάω. Εκεί υπήρξε ένα συνέδριο όπου ακούστηκαν εξαιρετικές θέσεις και απόψεις ανθρώπων της κοινωνίας, επιχειρηματιών της περιοχής, εκπροσώπων της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Η Φθιώτιδα έχει μια εξαιρετική ευκαιρία να έχει στην ομάδα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν ξέρω πόσο καιρό θα είναι ακόμα, αλλά ακόμα είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ένα εξαιρετικό δικηγόρο από την Φθιώτιδα, έτσι δεν είναι, κύριε Μητρόπουλε? Ακριβώς. Που αυτό σημαίνει τι? Ότι η περιοχή έχει πυλώνες στα κέντρα εξουσίας. Άρα λοιπόν η περιοχή έχει ευκαιρία να έχει απευθείας παρέμβαση είτε στον Πρωθυπουργό μέσω των Υπουργών και των Βουλευτών, είτε στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είτε σε οποιοδήποτε άλλο πολιτικό αρχηγό. Στο συνέδριο λοιπόν του Λαμία Report ακούστηκαν πάρα πολλά. Πιστεύω ότι σήμερα αυτά που θα ακουστούν από τον αξιότιμο κύριο καθηγητή και τον καλό μου φίλο τον κύριο Γκρίγκα, η ομάδα του καθηγητή και ο Χρήστος ο Γκρίγκας, θα καθετοποιήσει αρκετά πράγματα για να λάβετε γνώση. Γιατί όλα δεν γίνονται τέλεια. Αν υπήρχε ένα κουμπί που θα μπορούσαμε να το πατήσουμε και να γίνουν όλα τέλεια, θα γινότανε. Στη φορολογία πάσχουμε. Πώς γίνεται οι Αμερικάνοι να έχουν λύσει το θέμα του οικονομικού και του ασφαλιστικού με ένα απλό μηχάνημα? Τι κάνει αυτό το μηχάνημα? Ποιος είναι ο εργαζόμενος? Ο X. Τι λεφτά παίρνει? Τόσα. Έσοδα, έξοδα. Τι αγοράζει ο άνθρωπος αυτός? Ό,τι αγοράζει πάει σε μια πλατφόρμα. Βλέπουμε τα έξοδά του. Τι φόρο πληρώνει? Το συγκεκριμένο. Πού πάει ο φόρος αυτός? Την ίδια μέρα στο κράτος. Στο ασφαλιστικό. Έχουν κάνει το εξής. Το ασφαλιστικό στην Ελλάδα έχει μια διορυθμία. Όλοι πάτε στην εκκλησία, έτσι δεν είναι? Δίνει και ένα βιβλιαράκι ο παπάς, που έχει Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο. Αυτό είναι το ασφαλιστικό των προοδευμένων χωρών. Το δικό μας ασφαλιστικό, θα μπορέσει κάλλιστα να σας το πει ο καθηγητής, χρειάζεται 3 αξονικά να κουβαλήσουν τους νόμους, 5 νταλίκες να κουβαλήσουν τις εγκυκλίους και άλλα 15 φορτηγά να κουβαλήσουν τις υπουργικές αποφάσεις. Και αν βγει σύνταξη, εμένα μου τρεπίστε το μάτι. Τι φτιάξανε? Οι προοδευμένες χώρες είπανε, όποιος έχει πρόβλημα ασθένειας ή οτιδήποτε άλλο, είναι ένα άλλο κεφάλαιο που το αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Οι υπόλοιποι θα μπείτε σε μια σειρά, θα πληρώσετε όσα θέλετε, όσα αντέχετε και
Κάθε χρόνο θα αυξάνεται το ποσό της σύνταξης ανάλογα με τις φορές που δίνεται. Θες να βγεις μετά από 15 χρόνια, κύριε, αυτά τα λεφτά θα πάρεις. Θέλεις να μείνεις 35 χρόνια, θα πάρεις αυτά. Θέλεις να μείνεις 47, ναι, είχα mail από αρκετούς που μου λένε «Εγώ θέλω να πεθάνω πάνω στην καρέκλα». Η Αμερική τους δίνει αυτό το δικαίωμα, γιατί στην Ελλάδα μετά τα 40, θα σας πει ο κύριος καθηγητής, πια η κλίμακα πέφτει και σου λέει 40 χρόνια σε μια καρέκλα, έλεος. Τι θέλω να πω, γιατί δεν γίνανε, θα σας το πω, το πολιτικό κόστος. Ποιο σωματείο δεν θα έμπαινε στον Υπουργό και θα του έλεγε «Εγώ θέλω επίδομα πλησίματος χεριών» και θα έλεγε «Ο Υπουργός δεν στο δίνω». Ποιο σωματείο θα έμπαινε μέσα και θα του έλεγε «Εγώ θέλω επίδομα έγκυρης προσέλευσης». Μα αυτή είναι η δουλειά σου. Να πηγαίνεις συγκεκριμένη ώρα. Γιατί δεν παίρνει ο καθηγητής επίδομα έγκυρης προσέλευσης. Υπάρχουν και επιδόματα όπως το βιβλιοθήκης που είναι λογικό, γιατί ο δικαστής, ο φοροτεχνικός αλήθεια δεν παίρνουν επίδομα οι φοροτέχνες. Πολλάζουν νόμοι κάθε μέρα στα φορολογικά. Άρα λοιπόν όποιος είχε το πιο ισχυρό σωματείο έπαιρνε και τα μεγαλύτερα επιδόματα και τις μεγαλύτερες διευκολύνσεις στο ασφαλιστικό. Εμένα ο πατέρας μου έπαιρνε, πλήρωνε κάθε μήνα 200.000 δραχμές ως καπετάνιος για να πάρει καλή σύνταξη. Ξέρετε πόσο πήρε? 890 ευρώ. Σε ποια τράπεζα θα τα βάζει αυτά τα λεφτά? Πόσοι επαγγελματίες πληρώνετε αδρά κάθε μήνα και τι εισπράτεται? Το τίποτα. Και πού πήγανε? Υπήρξαν συντάξεις που ήταν στο 150% των εισφορών που πληρώσανε. Και υπήρξαν άνθρωποι που μπαίνανε στα ορυχεία και τα στήθια τους γίνανε τσιμέντο. Και ήρθε ο Κατρούγκαλος και λέει «Επανυπολογισμός». Γιατί παίρνετε 2.000? Μα τόσα πληρώναμε. Όχι. Θα σε πάω στα 1.100. Και εσύ που είσαι καινούριος θα χάσεις. Αυτά τα ζήσαμε. Και τα πληρώσαμε ακριβά. Αλλά κοντά σε αυτούς τους τίμιους και σωστούς, κάποιοι άλλοι τρίβαν τα χέρια τους. Είναι δίκαιο αυτό? Όχι. Ο χειρότερος νόμος όλων των εποχών, με υπογραφή Αλέξη Μητρόπουλου, είναι ο νόμος Κατρούγκαλου. Μπορώ, κύριε Αυτιά? Το ονοματάκι σας? Κυρίες και κύριοι. Κυρίες και κύριοι, όταν με πήρε ο πρόεδρος, τον ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, μου λέει θα είσαστε εσείς ο κορυφαίος φοροτεχνικός και συμπατριώτης μας, ο κύριος Χρήστος Κρίγκας. Θα έρθει, μου λέει, και ο κύριος Αυτιάς, δεν έχετε αντίρρηση. Λέω, ο Αυτιάς θα έρθει για ψήφους και εμείς θα έρθουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο. Έτσι, με χαρά είμαι εδώ πάλι στην όμορφη πόλη της Βαρδίας. Με χαρά είμαι, ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας, βεβαίως στη διοίκηση του επιμελητηρίου του όμορφου νομού σας, για την τιμή, τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Βουλευτή, τον κύριο Κοτρονιά, τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου. Τώρα μιλούσα με τον κύριο Βερβισό, μου λέει, είναι λεβέντης, μου λέει να τον καλοχαιρετήσεις, έτσι μου είπε για τον κύριο Μακρυγιάννη, τον καλό μου παλιό φοιτητή και πρώην δήμαρχό σας στο Αθήνιο, τον Καραΐσκο, και βεβαίως το Θέμη το Χειμώνα, όλους τους προέδρους, τους εκπροσώπους κοινωνικών φορέων, σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή. Βλέπω και πολλοί νέους εδώ, δεν ξέρω αν ήρθανε για το φορολογικό ή για το ασφαλιστικό εργασιακό. Για πρώτη φορά, διότι έχουμε κάνει μία απορία σε πολλά επιμελητήρια το τελευταίο δίμηνο της πατρίδας μας, βλέπαμε λιγότερους νέους. Εδώ βλέπουμε αίσθητη παρουσία νέων και αγοριών και κοριτσών, να δούμε προς τα που θα πάει το ενδιαφέρον τους. Είμαι εδώ με μια ομάδα δική μας, τον κύριο Μπολόφη, τον κύριο Κολοβό, ο κύριος Πετρόπουλος έξω, μια ομάδα ειδικών επί του εργατικού και συνταξιοδικού δικαίου. Ήρθαμε εδώ πέρα βέβαια για σύμβουλες. Έχετε καλύτερους νομικούς στη Λαμία, στη Φθιώτιδα. Δεν χρειάζεται να ασχολείστε βέβαιως και να καταφεύγετε σε άλλους στην Αθήνα κλπ, διότι εδώ χρόνια τώρα έχετε εξαιρετική νομική παρουσία συναδέλφων καλών που ξέρουν τα θέματα πολύ καλύτερα από τους συναδέλφους των Αθηνών και των άλλων περιοχών.
Στα δικά μας θέματα έχουμε νέο ασφαλιστικό και νέο εργασιακό. Ο νέος εργασιακός νόμος είναι ο 50-53, που εκεί οι λογιστές, φοροτέχνες, εργαζόμενοι, εργοδότες κυρίως απασχολούνται με τα ζητήματα των τριετιών, το ζήτημα της ψηφιακής κάρτας, το ζήτημα του ρεπό, του πενθήμερου και εξαήμερου, δύο καινοφανείς προωθούμενες διατάξεις του νόμου Γεωργιάδη, του εργασιακού 50-53. Και βεβαίως την παράλληλη και διπλή απασχόληση σε πλείωνες του ενός εργοδότη. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία μας απασχολούν αναφορικά με το εργασιακό. Θα δεχτούμε ερωτήματα και βεβαίως θα δούμε πού ακριβώς είναι το ενδιαφέρον σας. Στο ασφαλιστικό έχουμε μία δεσμίδα μέτρων σε θετική κατεύθυνση. Η κυριότερη διάταξη του νέου ασφαλιστικού, ο νόμος είναι 50-78, ο τελευταίος νόμος από τους τελευταίους ελληνικής επικράτειας, έχει ειδική διάταξη για την απασχόληση των συνταξιούχων. Η κυβέρνηση σωστά κατήργησε την περικοπή του 30% που όφυλαν να αποδίδουν στον ΕΦΚΑ όσοι επέλεγαν να απασχοληθούν μετά τη συνταξιοδότηση. Επί νόμου Κατρούγκαλου η περικοπή της σύνταξης ήταν 60% από το 16 στο 20. Το 20 περιορίστηκε στο μισό, στο 30%. Με τον νόμο Βρούση καταργήθηκε η περικοπή αυτή. Άρα από το Δεκέμβριο οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι εισπράττουν ακεραία τη σύνταξη. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ τον Πρόεδρο για την πρόσκληση. Ευχαριστώ όλους, πολλοί από εσάς είστε και φίλοι, βρίσκεστε σήμερα στην αίθουσα. Όλα αυτά τα οποία περιέγραψε βέβαια ο Γιώργος Βαθιάς εντελώς γλαφυρά, απλά έχουν και κάποιους κανόνες νομοθέτησης. Κύριε Μπαγινέτα, φεύγετε απλά δύο πράγματα το οποίο θέλω να ξέρετε. Αυτό το οποίο λείπει πάρα πολύ από το Υπουργείο σας είναι η κουλτούρα συνεργατικότητας. Ο αγρότης, να ξέρετε ότι παρόλο που έχετε ρίξει πολύ χαμηλά το φορολογικό, στο 10% παράδειγμα της φορολογίας, αν αγρότες συνεργαστούν, ή στο 50% που υπάρχουν φορολογικά κίνητρα του 30%, αυτό το οποίο θα πρέπει να οικοδομήσετε είναι την κουλτούρα συνεργατικότητας μεταξύ του αγρότη. Ο αγρότης πρέπει να μάθει να συνεργάζεται. Όταν καταφέρει ο αγρότης να συνεργαστεί και φτιάξει ομάδες που πρέπει, τότε να ξέρετε ότι πραγματικά θα μπορέσει να αποδώσει το έργο του. Και κάτι ακόμη. Επειδή μίλησα πριν μπω μέσα με δύο ανθρώπους που γράφουν φορολογικά βιβλία πάνω από το αγροτικό, αρκετά γνωστοί, τους έχετε συναντήσει σε αρκετά συνέδρια. Προσπαθήστε να δείτε μήπως πρέπει να γίνει και ένα επιμελητήριο αγροτών. Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Αυτό θα πρέπει να το δείτε και κυρίως να υπάρξει και μια μορφής, άτυπη μορφής εταιρεία που θα αφορά τον αγρότη. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι ο αγρότης είτε από την Ένωση Προσώπων, είτε σαν αγρότη, σαν φυσικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μεταπηδήσει σε καμιά άλλη εταιρεία, σε κανένα άλλο νομικό πρόσωπο. Θα πρέπει δηλαδή να συνεργαστούν διαφορετικές οικογένειες αγροτών μεταξύ τους. Ίσως δεν την έχει ακόμη αυτή την κουλτούρα συνεργατικότητας ο αγρότης, άρα θα πρέπει να φτιάξουμε μια ενδιάμεση εταιρεία που να μπορεί τουλάχιστον δικά του είτε οικογενειακά πρόσωπα είτε άλλα πρόσωπα του ευρύτερου περιβάλλοντος του να μπορέσουν να στήσουν μια εταιρεία. Γιατί τα φορολογικά κίνητρα και τους φορολογικούς συντελεστές τους έχετε. Ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη για την παρέμβαση. Αγαπητέ Γιώργο, σε όλα τα παραδείγματα τα οποία αναφέρθηκες έχουν να κάνουν με τρία σοβαρά νομοθετήματα τα οποία τα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, γιατί μέσα στην αίθουσα έχουμε νομοθέτες, έχουμε πρώην νομοθέτες, έχουμε νομοθέτες, έχουμε ανθρώπους που γνωρίζουν την νομοθεσία. Ένα βασικό κομμάτι είναι ο νόμος της διαλειτουργικότητας, νόμος 4727 του 2020. Κύριε, θα μιλήσω εντελώς απτά για να γίνω κατανοητός και θα ολοκληρώσω ακριβώς σε ένα τέταρτο, δεν θα κάνω παραπάνω. Την προηγούμενη εβδομάδα εντοπίστηκαν πολύ σοβαρά προβλήματα όσον αφορά τον ΕΦΚΑ. Πάρα πολλοί κόσμος έχασε την ασφαλιστική του ικανότητα. Πάρα πολλοί από αυτούς που χάσαν την ασφαλιστική του ικανότητα δεν χρωστούν. Πάρα πολλοί που χρωστούν, παρόλο που επειδή άλλαξε ο νόμος και μου είπε ο κ. Καθηγητής, ο κ. Μητρόπουλος, ότι εγκύκλειος 12 του 2024, κύριε καθηγητά, περιγράφει ακριβώς τις διαδικασίες, τι θα πρέπει να κάνουν οι αυτοί οι οποίοι χρωστούν. Δεν υπάρχει κάτι άλλο σε αυτούς οι οποίοι χρωστούν στον ΕΦΚΑ αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να ρυθμίσουν. Το παλιότερο καθεστώς που απλά απέδιδες κάποιες εισφορές υπέρ υγείας σε αυτό το κομμάτι και μπορούσε να παραμένεις ασφαλισμένος, δεν ισχύει
για το χρόνο τον οποίο διανύουμε. Αλλά τι γίνεται? Υπάρχει και πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος έχασε την ασφαλιστική του ικανότητα. Γιατί? Για τον εξής απλό λόγο, τον οποίο γίνεται όλα τα χρόνια στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Δεν υπάρχει διαλειτουργικότητα μεταξύ των φορέων, μεταξύ υπηρεσιών του κράτους. Άλλα λέει το ΚΕΑΟ, άλλα λέει ο ΕΦΚΑ, δημιουργούνται ένα σωρό προβλήματα. Ξέρετε τι έβγαλε προχθές το Σάββατο, μετά από την εκπομπή, μετά την εκπομπή σου Γιώργο, έπρεπε να πάω στην ΕΡΤ. Μετά πηγαίνοντας στην ΕΡΤ, βγήκε το δελτίο τύπου από το Υπουργείο Εργασίας. Τι έλεγε το δελτίο τύπου? Ξέρετε κάτι? Επειδή πάρα πολλοί από εσάς έχετε πληρώσει, αλλά έχετε χάσει την ασφαλιστική σας ικανότητα, για να την πάρετε γρήγορα, Δευτέρα πρωί τρέξτε γρήγορα στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Πληρώστε ή ρυθμίστε όσοι χρωστάτε, ή όσοι δεν χρωστάτε, τρέξτε στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ να πατήσει ο υπάλληλος του κουμπί να πάρει την ασφαλιστική ικανότητα. Στενάζει όλη η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα στενάζει γιατί δεν έχει οικογένεια του ασφαλισμένου την ασφαλιστική ικανότητα να προχωρήσει. Ένας άλλος κανόνας σημαντικός νομοθετημένος και αυτός είναι του νόμου 4622 του 2019, ο οποίος αναφέρεται στην καλή νομοθέτηση, στους κανόνες καλής νομοθέτησης. Κύριε, στην Ελλάδα σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν έχουμε κανόνες καλής νομοθέτησης, δεν υπάρχει ασφάλεια δικαίου, υπάρχει ανασφάλεια δικαίου. Όσοι ασχολείστε με την εστίαση και είστε μέσα στην αίθουσα, θα σου το δώσω εντελώς περιγραφικά. Τι σημαίνει ανασφάλεια δικαίου? Το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, πάρα πολλές επιχειρήσεις ακούγαμε στα μέσα, διαβάζαμε σε εφημερίδες το εξής γεγονός. Ότι έκλειναν, κύριε Κοτρονιά, νομοθέτημα αυτό, ότι έκλειναν πάρα πολλές επιχειρήσεις στους καλοκαιρινούς μήνες, γιατί πήγαινε ανεξάρτητα αρχή δημοσίων εσόδων και έκλεινε την επιχείρηση. Ξέρετε γιατί την έκλεινε την επιχείρηση, κύριε Κοτρονιά? Όχι γιατί δεν εξέδιδε αποδείξεις ο επιχειρηματίας. Ακούστε, έχει ιδιαίτερη σημασία. Γιατί τα έσοδα τα οποία εξέδιδε ο επιχειρηματίας δεν ανέβαιναν στο My Data.